Αναγκαία χαρακτηρίζει ο Υπουργός Οικονομικών την εφαρμογή του νόμου των εκποιήσεων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι απαιτείται από τους δανειστές για ξεπάγωμα του μνημονίου, αλλά και για πρόσβαση της Κύπρου στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχουμε ανάγκη ενός αξιόπιστου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, το οποίο θα διευκολύνει την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και του κύκλου, αν θέλετε, του χρήματος σε ένα τραπεζικό σύστημα. Ο Χάρης Γεωργιάδης απέφυγε συγκρουσιακές προσεγγίσεις με τα κόμματα στα όσα καταλογίζουν στην κυβέρνηση για καθυστερήσεις στο πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Δευτέρα Απριλίου θα είναι η ημερομηνία μιας νέας αρχής. Έχω απάντηση και είναι οι αλλαγές που ήδη ζήτησαν και οι οποίες σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν ικανοποιηθεί, αλλά θέλω να διατηρήσω την θετική προοπτική ότι αυτό το ζήτημα θα ρυθμιστεί με θετικό τρόπο τις επόμενες εβδομάδες. Η δική μου εκτίμηση όπως εξελίσσονται τα πράγματα είναι ότι δεν θα πρόκειται για ένα δίχτυ προστασίας των οφειλετών, αλλά θα είναι ένα δίχτυ το οποίο θα κυνηγάει οφειλέτες και εγγυητές και θα προτελέσει ακόμα ένα χτύπημα στην πραγματική οικονομία της Κύπρου. Σχολίασε και αναφορές ότι η κάνουλα του δανεισμού των τραπεζών παραμένει κλειστή. Να γνωρίζω από την μια πως υπάρχει πρόβλημα, βλέπω όμως πως ήδη έχει υπάρξει πρόοδος και υπάρχει πλέον δυνατότητα εκ μέρους των τραπεζών να ξεκινήσουν να προσφέρουν δανεισμό. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, αφού χαιρέτησε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραχωρήσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ υπό τη μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα, εξάπελισε πειρά κατά της κυβέρνησης. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος των οικολογών. Η δική μας απορία όμως είναι στην Κύπρο, όπου το κατακεφαλήν εισόδημα είναι πλέον χαμηλότερο από της Ελλάδας. Όπου ένας στους τρεις συμπολίτες μας ζει κατά ποτέρων της φτώχειας. Δεν έχουμε ανάγκη να ανθρωπιστική στήριξη. Γιατί δεν ζήτησε ο δικός μας πρόεδρος παρόμοια βοήθεια για τον κυπριακό λαό? Επειδή θεωρεί ότι όλα πάνε περίφημα στην Κύπρο. Πιστεύω ότι και η Κύπρος οφείλει, και το λέγαμε εμείς από την αρχή, οφείλει να διεκδικήσει αντίστοιχη στήριξη για αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για το κοινωνικό έργο δηλαδή που επιβάλλεται να γίνει. Είναι φανερό, πρόσθεσε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ότι ο Αλέξης Τσίπρας διεκδίκησε και κέρδισε μια σημαντική βοήθεια για να στηρίξει τον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό.